Εγώ δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις μόνο, που εκφράζω και προσωπικές, αλλά εκφράζω και τις απόψεις του συνόλου των ηθοποιών αυτή τη στιγμή, που μέλη μας είναι και οι θυγόμενοι και οι φερόμενοι ως θύτες. Σπύρο, πριν πάμε λίγο, επειδή έχουμε την ανακοίνωση του δικηγόρου του Αλέξη Στεφανάκη, να τη διαβάσω τώρα, μάλλον πριν τη διαβάσω, επειδή λέει πράγματα για τον πελάτη του. Πόσες καταγγελίες, δηλαδή πόσες περιπτώσεις καταγγελιών υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο Ελλήνων Ηθοποιών? Για πόσα πρόσωπα δηλαδή? Προσέξτε, σε εμάς από τα τηλέφωνα, έτσι, γιατί ακόμα πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Γιατί δημιουργήθηκε μια ένταση ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου των Ελλήνων Ηθοποιών, που είναι θεσμικό όργανο, ήδη έχει διαγράψει ανθρώπους. Ναι. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, στο οποίο αυτή τη στιγμή έρχονται όλοι οι ηθοποιοί και έχουμε φτάσει να είμαστε 6.500, γιατί παλιά ήταν πολύ συρρυκνωμένο και αποκομματικοποιήθηκε κιόλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές καταγγελίες. Για πόσα πρόσωπα? Δεν μπορώ να σου μετρήσω. Για περίπου 10 πρόσωπα. 10 πρόσωπα, δηλαδή είναι 10 ηθοποιοί και σκηνοθέτες, τους οποίους άντρες είναι όλοι αυτοί και γυναίκες? Για άντρες μας. Για άντρες. Ωραία. Ναι. Τα οποία 10 πρόσωπα, το καταλαβαίνετε τι λέμε, έτσι. Είναι 10 πρόσωπα. Άντρες, σκηνοθέτες και ηθοποιοί. Και μιλάμε για μεγάλο όνομα, όχι για. Ναι, αλλά τα οποία γυναίκες καταγγέλουν ότι έχουν κακοποιηθεί. Γυναίκες και άντρες. Εγώ δεν θα ξεχωρίσω το φύλο. Ναι, ναι. Για σεξουαλική βία ή και για λεκτική, βία, για παρενοχλήσεις, για κάθε είδους και για εργασιακή βία. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ακούστε, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς, σαν υπεύθυνο σωματείο, δεν θα βγούμε να καταγγείλουμε επωνύμως κανέναν, παρά συνιστούμε στα μέλη μας να μην βγαίνουν στα παράθυρα, να μην γράφουν στο Facebook καταγγελίες οι οποίες μπορούν να φέρουν μηνύσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το τεκμήριο αθωότητος, όπως ξέρετε και με την περίπτωση Καρκά που τον κάνανε ρόμπα ενώ αθώθηκε. Λοιπόν, να έρχονται στο σωματείο, όπου θα δημιουργηθεί παράλληλα με το πειθαρχικό, το οποίο είναι συμβολικό, το ξαναλέω. Γιατί κάποιοι δικηγόροι. Θα γίνει για τον Κώστα και για τον Κιμούλη. Κάποιοι δικηγόροι μας πήραν και λένε: υποκαθιστάτε τη δικαιοσύνη. Δεν υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Το πειθαρχικό συμβούλιο έχει συμβολικό πότε θα χαρακτήρα. Γίνει αυτό, Σπύρο? Μισό λεπτό. Αν με αφήνετε, δεν θα καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω και γίνονται παρανοήσεις. Έχει συμβολικό χαρακτήρα, μπορεί να κάνει συστάσεις αφού καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη. Και να καταλήξει στο να διαγράψει έναν ηθοποιό σαν μέλος, είτε για κάποιο χρόνο, είτε για πάντα, αφού όμως έχει γίνει γενική συνέλευση. Διότι αυτό είχε γίνει ακριβώς μετά την κατοχή που διαγράψαν την Ελένη Παπαδάκη. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Και στο τέλος δολοφονία. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ νομικά, δεν θα υπάρχει μια νομική συνέπεια, γιατί είναι παραγεγραμμένες περιπτώσεις. Τουλάχιστον αυτές που έχουν βγει. Ναι, αυτές που μέχρι στιγμής έχουν βγει. Γι' αυτό ακριβώς. Εσείς πώς θα πάρετε μια. Δεν το ξέρεις. Δεν είναι όλοι. Αυτό που δεν λέμε είναι, τώρα. Ακούστε. Εμείς. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μήνυση αγωγή για κάποιον δεν το ξέρουμε. Ούτε δεν αυτό. Το ξέρεις. Ναι. Πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Και αν βρεθούν και άλλες. Γιατί βλέπεις ότι. Επειδή το είπε και πριν στο διάλειμμα ο Σπύρος, δεν έρχεται συνήθως ένας-ένας να κάνει την καταγγελία. Είναι ομάδες-ομάδες. Ναι. Όπως έγινε χθες το βράδυ με την ανακοίνωση των παιδιών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εάν δεν υπάρχει μια δικαστική απόφαση, εσείς ως πειθαρχηγό των ηθοποιών, μπορείτε να πάρετε το βάρος να διαγράψετε βάσει καταγγελιών, ας πούμε, ένα ηθοποιό? Εφόσον αποδειχθεί από αυτά που θα πούνε οι άνθρωποι που έχουν θυχθεί και οι μάρτυρες που ήταν γύρω τους. Επίσης, παράλληλα με το πειθαρχικό, για πρώτη φορά θα συστήσουμε μία επιτροπή, και αυτό θα γίνει μέσα στη βδομάδα, ψυχολόγων και νομικών, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους ηθοποιούς που θα έρχονται στο σωματείο, και γι' αυτό λέμε όλοι στο σωματείο, οι οποίοι θα τους λένε αν οι περιπτώσεις αυτές που καταγγέλουν μπορούν να φτάσουν στα δικαστήρια, αν έχουν παραγραφεί και αν έχουν οι ίδιοι τον κίνδυνο να μηνυθούν. Βάλε μια ανωτελεία, Σπύρο. Διαβάζω τη δήλωση, μέρος της δήλωσης του Αλέξη Στεφανάκη. Λοιπόν, σε συνέχεια της προηγούμενης δήλωσής μου, θέτω υπόψη τα εξής. Το όνομα και η εικόνα του εντολέα μου παρουσιάζονται νυχθημερών στους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τρόπο ικανό να δημιουργήσει στους τηλεθεατές την εντύπωση ότι ο τελευταίος έχει διαπράξει σοβαρά αδικήματα, ακόμα και σε επίπεδο κακουργήματος κατά της γενετήσας ελευθερίας. Μάλιστα, χωρίς ο εντολέας μου να έχει καταστεί κατηγορούμενος ή έστω ύποπτος τέλεσης οποιοδήποτε αδικήματος, διεξάγεται μια ιδιότυπη τηλεοπτική προανάκριση, ακόμα και με ονέρ λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, των οποίων η βασιμότητα δεν έχει διασταυρωθεί ούτε υποτυπωδώς. Απλώς εκτοξεύονται σε βάρος του εντολέα μου κατά πλήρη παραβίαση του κώδικα διοντολογίας ειδησιογραφικών πολιτικών αλλά και ψυχαγωγικών εκπομπών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τηλεδικίας αποτελεί εμφάνη ψιοψήμος. Καταγγέλουσα στον τηλεοπτικό σταθμό Open υπό την προεδρία της κυρίας Ίσης Χριστίδου για να περιγράψει χωρίς καμία διασταύρωση της είδησης τις σεξουαλικές χειρονομίες που δήθεν υπέστη,
εξανακάζοντας την ουσία των εντολέα μου ως μοναδικό μέσο άμυνας να συμμετάσχει σε μια σύγχρονη τηλεοπτική αρένα ρωμαϊκού τύπου, όπου στο τέλος οι τηλεθεατές θα ψηφίζουν κατά το δοκούν την ενοχή του αποφασίζοντος ακόμα και για το ύψος της επιβλητείας ποινής του. Μπορώ να πω κάτι. Και γι' αυτό ακριβώς απαγορεύει την αναφορά του ονόματος και της εικόνας του. Έτσι. Πάτημα είναι αυτό, ναι, για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Γιατί από την Παρασκευή παίζει το θέμα. Εμείς δεν το παίξαμε από την Παρασκευή. Νομικά αυτό είναι ισχυρό. Διότι ο από την άλλη, λίγο Σπύρο μου, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Νομικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του και ο καλός ο δικηγόρος αυτό πρέπει να κάνει. Σωστά. Από την άλλη όμως υπάρχει και μία κοινωνική συνέστηση γεγονότων. Και κοινή γνώμη που διαμορφώνεται. Ναι. Δεν μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και θεωρώ ότι δεν αφορά μόνο κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα εν είδη κουτσομπολιού. Ναι. Σε ένα γενικότερο, ναι, πλαίσιο αυτές οι γυναίκες βγήκαν γιατί θέλουμε να μπούμε σε μια άλλη εποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κινδυνεύουν όμως να γίνουν λαϊκά δικαστήρια εν μέσω τηλεόρασης για ακροαματικότητες. Δεν αντιλέγω. Και θέλω δεν να τονίσω εδώ και θέλω να με ακούσετε σε αυτό ότι δεν δείξαν όλη την ίδια ευαισθησία οι εκπομπές όταν οι ηθοποιοί πεινάνε, δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις. Ταλαιπωριόμαστε να βρούμε τρόφιμα για κάποιους ανθρώπους. Αυτή η ευαισθησία δεν αφορά μόνο τον χώρο των ηθοποιών όμως. Ξεκίνησε από τον χώρο του αθλητισμού, μιλάνε για όλους. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά όταν μπαίνει στη μέση κλειδαρότρυπα, τότε γίνεται, ωραία, ένα τεράστιο, Σπύρο, θέμα. Είπες... Να πω και κάτι ακόμα. Γιατί για ποιος έδωσε το πρώτο δικαίωμα στον κόσμο να μιλήσει? Η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, την οποία, ναι, καλό, την της... οποία καλό να μας καλέσει και εμάς να της πούμε τα προβλήματα, γιατί τα εργασιακά μας οδήγησαν στους εξευτελισμούς. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ναι. Η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μπράβο και συγχαρητήρια στην κυρία Μπεκατόρου και είπε ανοίξτε τα στόματά σας. Από τη στιγμή που η ίδια η πρόεδρος το λέει, ο κόσμος έχει δικαίωμα να βγάλει αυτό που είχε μέσα του τόσα χρόνια. Ας το μαζέψουν τώρα λοιπόν. Επειδή λοιπόν εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, θα πάμε μια στιγμή κυρία Ζαρκάδη. Κάνουμε ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει το εξής. Μια παιδιά, επειδή είναι, πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί απέναντι στο. Και θα πούμε ρεπορτάζ χωρίς ονόματα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, ούτε θα φωτογραφίσουμε ονόματα. Το ρεπορτάζ όμως που τρέχει αυτή τη στιγμή λέει το εξής. Είπε ο Σπύρος ότι υπάρχουν καταγγελίες για 10 πρόσωπα. Ήδη ξέρουμε μέχρι στιγμής για 2 πρόσωπα, για τον Κιμούλη και για τον Κώστα. Εδώ λοιπόν τώρα είπαμε εγώ μαθαίνω. Είπαμε να μην λέμε ονόματα. Εντάξει. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ λέει το εξής. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες γυναίκες και όχι μόνο γυναίκες και άντρες που ετοιμάζονται, θωρακίζονται νομικά και εκείνες τις τελευταίες ώρες που θα βγουν 2 ονόματα. Πάρα πολύ βαριά στον χώρο του ελληνικού θεάματος, στον χώρο της ελληνικής τέχνης, πρώτη που τα γνωρίζουμε όλοι, έχουμε κάνει και παρέα μαζί τους κτλ. Λοιπόν, τα οποία θα κατηγορηθούν για αντίστοιχες, όχι για λεκτική ή σωματική βία, αλλά για σεξουαλική βία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για να μην φωτογραφίσω πρόσωπα. Αυτές τώρα οι καταγγελίες, αν ευσταθούν, είναι, βέβαια είναι πολλά πρόσωπα που το λένε, έτσι, δεν είναι μία γυναίκα. Είναι πολύ βαριές καταγγελίες. Δηλαδή, τρίζει η θέμελα τώρα εδώ ο χώρος του θεάτρου. Δεν σου λέω, θα μου πεις μπορεί και σε μια τράπεζα να γίνονται αυτά. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση εδώ. Έτσι, αν λέτε ότι τρίζει, που το λένε πολύ, όλο το θέατρο, είναι σαν να λέμε στον κόσμο ότι το θέατρο είναι ένας βούρκος και εμείς επιπλέουμε πάνω σε καθαρσίες. Παντού είναι αυτό που.